τον περασμένο Μάιο, τον Μάιο του 2011 δηλαδή, είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία και καλώντας μαζικές οργανώσεις και πολιτικές συλλογικότητες, συγκροτήσαμε την Επιτροπή «Δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν πληρώνουμε», η οποία έδωσε μια πολύ σημαντική μάχη την περίοδο του καλοκαιριού και ήταν η απαρχή μια σειράς πρωτοβουλειών που άνοιξαν στις γειτονιές με λαϊκές συνελεύσεις, με επιτροπές κατοίκων που οργανώθηκαν. Για πρώτη φορά είχαμε σε τέτοια έκταση τέτοια μαζική λαϊκή οργάνωση, είπε και ο Δήμαρχος, έρχεται από όλες τις συνοικίες, που πραγματικά αυτό το κίνημα θα το διακινδυνεύσω ως εκτίμηση, πραγματικά θεωρώ ότι νίκησε. Νίκησε, συνάδελφοι και φίλοι, και ήταν η πρώτη νίκη ενάντια στο μνημόνιο και ενάντια, ας πούμε, στο μαύρο μέτωπο που είπαμε και προηγούμενα. Ήταν η νίκη, αφού μέχρι τα τώρα δεν έχουν τολμήσει να κόψουν το ρεύμα έστω και από ένα λαϊκό νοικοκυριό. Κάποιες επιμέρους προσπάθειες που έγιναν αμέσως αντιμετωπίστηκαν, πράγμα που αποθάρρυνε όλους αυτούς οι οποίοι είχαν στο μυαλό τους, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν γενικευμένα, ας πούμε, να κόβουν το ρεύμα του κόσμου. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα πέρα από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς του Μνηματικού Τομείου. Γεια σας. Επικοινωνήσαμε όμως και με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος πήγε και πλήρωσε το χαράτσι. Και μας ενδιέφερε να δούμε γιατί αυτός ο κόσμος δεν άκουσε τα κελέσματα του Δήμου για αγώνα και για αντίσταση σε αυτό το επέσχυτο μέτρο και πήγε και πλήρωσε. Και η απάντηση, σας την καταθέτω εδώ, αγαπητοί συμπολίτες μου, ήταν καθολική, ο φόβος. Το δίκαιο ήταν με το Σπάρτακο. Ο νόμος ήταν με τους Ρωμαίους. Δεν είναι το παρελθόν. Είναι η ίδια σου ζωή την οποία αντιμετωπίζεις κάθε μέρα μπροστά. Ή θα αποφασίσεις τη ζωή σου να την περπατάς σκυμμένος με το κεφάλι κάτω, ή θα ταινίζεις μπροστά τον ουρανό και όπου πέσεις. Ακόμα και σε μια λογική που ξεχνάμε ότι τα κράτη είναι οντότητες, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις ανώνυμες εταιρείες ή τις ΠΑΕ ή τις οποιοδήποτε εταιρείες, αλλά ακόμα και στη λογική που μπούμε σε οποιοδήποτε μονεταρισμό ή πιο νεοφιλελευθερισμό και αντιμετωπίσουμε το κράτος σαν μια εταιρεία, ακόμα και αυτή η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να πει πάση πληρωμών. Και οι δικοί μας δεν το λένε. Το γιατί δεν το λένε, το αφήνω στην κρίση του καθενός. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν και αύριο περάσουν αυτοί οι νόμοι, το μέλλον το οποίο μας περιμένει πολύ χειρότερο. Θα ήθελα όσοι είμαστε εδώ να βρεθούμε και αύριο κάτω. Ευχαριστώ. Σχετικά με το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Πρώτα απ' όλα το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω δεν βγήκε έτσι αυθαίρετα. Βγήκε γιατί κάποιοι αντισυνταγματικά, παράνομα, ληστρικά έβαλαν το χέρι τους στην τσέπη μας. Και όταν λέμε αυθαίρετα, γνωρίζουμε όλοι πώς και γιατί και για ποιους λόγους. Ούτε πάνε να κλείσουν τρύπες που εμείς ανοίξαμε, αλλά τρύπες δικές τους. Με αποτέλεσμα μας φέρανε σε ένα δύσκολο σημείο, έτσι ώστε να επιβιώσουμε. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, ότι όλοι οι αγώνες πρέπει να είναι κοινοί για να επιτύχουν τους στόχους τους. Και ο στόχος ποιος είναι? Είναι το φτάνει πια. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να ταξινομήσουμε το πώς θα πετύχουμε. Πρώτον, με συνοχή. Δεύτερον, με αγώνα. Τρίτον, ταξινομώντας και βρίσκοντας συνεργασίες νόμιμες, οι οποίες υπάρχουν, και σας το βεβαιώνω αυτό, και ποιες είναι αυτές. Πρώτον, συνεργασία με την Γενόπ ΔΕΗ. Ξέρω από μέσα από την Γενόπ ΔΕΗ ότι κανένας υπάλληλος της ΔΕΗ, κανένας, αυτό δηλώνω, δεν θα κόψει ρεύμα της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα, αναγκάστηκε η επιχείρηση να δώσει αυτό το δύσκολο έργο σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό αμέσως την κάνει παράνομη. Γιατί όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος εκεί, υπάρχει νόμος της ΕΟΚ, της Ευρώπης, ο οποίος λέει απαγορεύουμε να κόπτονται ρεύμα, νερό και επικοινωνίες
τη στιγμή που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση των ανθρώπων και αντίκειται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό υποστηρίζει και ως συνήγορος του πολίτη, ως συνήγορος του Δημότη και ως Σύνδεσμος Καταναλωτών Ελλάδας. Σας πληροφορώ, μη φοβάστε τίποτα. Ο κάθε αγώνας χρειάζεται και θυσίες, οι παλαιότεροι το ξέρετε καλύτερα από εμάς, γιατί τελικά η δική μας γενιά, η γενιά εκεί των 45-50 ετών που τα κάναμε, με συγχωρείτε για τη λέξη μου, σκάτα, τα κάναμε σκάτα. Δυστυχώς και είμαστε υπόλοιποι στα παιδιά μας και αυτή τη στιγμή καθόμαστε εδώ πέρα και λέμε ναι, θα κατέβουμε αύριο στην απεργία. Ναι, τι θα κάνουμε το χαράτσι, δεν πληρώνει, είναι παράνομο. Ναι, τι θα πει ο Δήμαρχος, λάθος. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Οι κλέφτες, αυτοί που μας κατάκλεψαν τις ευθύνες τους και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Ευχαριστώ. Βλέπει κανείς την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπο όλων μας. Μία αγωνία η οποία πηγάζει από μία δεδομένη κατάσταση η οποία είναι μία πραγματικότητα μέσα από την οποία αδυνατούμε πάρα πολλές οικογένειες να έχουν τα προστοζήν για αυτούς και τα παιδιά τους. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου οδηγούμαστε σε μια προς την καταστροφή πραγματική ακρίβεια. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου το να κάνεις το καλό σήμερα είναι λίγο σπάνιο, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει όλοι μας ο καθένας από εμάς, φεύγοντας από εδώ σήμερα, να ξεκινήσει κάτι. Να πάει στη γειτονιά του, να πάει να μιλήσει με τον γειτονά του. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Πρέπει κάτι καινούργιο να ξεκινήσει. Εμείς κύριοι, χρόνια που ψηφίσαμε και αυτοί μας στείλαν το χαράτσι. Εάν μας κόψουν τη ΔΕΗ, θα δουν νέους απάτσι. Ευχαριστώ. Αρχικά να πω ότι χαίρομαι με αυτά που γίνονται στην Αργυρούπολη τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα με την αλληλεγγύη και για το χαράτσι, το ότι συμβαίνει, ότι προσπαθούμε να αντισταθούμε. Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Έτσι. Θα ακούσατε ότι φώναξα «Δημοκρατία έχουμε». Δημοκρατία με μία έννοια, ούτε καν την αρχαιοληνική, με την έννοια δήμος, κράτος. Οι πολίτες διοικούν. Οι πολίτες αποφασίζουν. Λοιπόν, είμαστε όλοι και όλες νοήμονα όντα. Ας μιλήσει όποιος θέλει. Το δίκιο πάει πάνω απ' όλα. Μη φοβόμαστε. Όποιος θέλει ας μιλήσει. Το δίκαιο θα είναι η δικαίωση. Λοιπόν, νομικά αυτή τη στιγμή τι θα γίνει. Πραγματικά ο Δήμος κάνει αυτό που πρέπει, νομίζω, μέχρι στιγμής. Χρειάζονται ασφαλιστικά μέτρα, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι τα ασφαλιστικά μέτρα για μέσα στο δίκαιο του περιβάλλοντος παίρνουν πολύ χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, το θέμα είναι και εμείς να οργανωθούμε, αλλά και σε επίπεδο γειτονιάς. Έτσι, για να καθόλου θα βοηθάει ένα στον άλλο. Και σε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί είμαι και η πρώτη οικογένεια από τις ιδρυτικές που έχουν ονομάσει εδώ Αργυρούπολη και όταν παίρνει μια τοπική αυτοδιοίκηση που τόσα χρόνια κάποιοι δεν μπόρεσαν να κάνουν κάποιες πρωτοβουλίες και να ξεκινήσουν κάποιες ενέργειες και αυτοί οι δήμαρχοι που κάνουν και μπαίνουν μπροστά είναι νόμος όταν υπογράφουν τα έγγραφα. Ποιος μπορεί να αφισβητήσει το έργο του Χρήστου του Κουρτζίδη? Είναι δυνατόν? Και θα σας πω κάτι, τι θα θέλαμε να έχουμε δημάρχους ότι που πηγαίνανε στα ΚΙΤ εδώ στη ΔΕΗ και υπογράφανε που ήταν δήμαρχοι με το Γενικό Γραμματέα και έστελνε τα μάτια βάρα και τον κόσμο. Έχω να πω κλείνοντας ότι ο Δήμαρχος Χρήστος Μουτζίδης δεν έχει περάσει άλλος όταν εκτός από το χαράτσι που θα ήταν και μεγάλη ανεργία βάστηξε με την υπογραφή του 100 εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Παράνομο δεν είναι να έχεις φως. Παράνομο δεν είναι να έχεις νερό. Παράνομο δεν είναι να λειτουργεί ο αναπνευστήρας ενός καρκινοπαθή. Παράνομο είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει εκλεγεί και ψηφίζει νόμους. Αλλά αυτό που έχουν στήσει δεν είναι τίποτα άλλο από ένας μηχανισμός για πανοτσολιάδων οι οποίοι υπηρετήσανε αυτούς που υπηρετήσανε κρατώντας πιστά τις εντολές που τους δώσανε οι παππούδες τους, που με τις κουκούλες γυρνάγανε από γειτονιά σε γειτονιά. Έχουμε δικαίωμα να υπερασπιστούμε το μέλλον μας.
Δεν έχει κανένας δικαίωμα να μας βγάλει από εδώ που γεννηθήκαμε. Κανένας. Εάν βρεθούμε σε μια διαδικασία αποφασισμένη, θα φτάσουμε στην ορομισθία του 1 και του 2 ευρώ την ώρα. Δεν έχει σημασία αν ήσουν κάποτε μαζί τους ή όχι. Σημασία έχει ότι ετούτος ο τόπος δικαιούται να μεγαλώσει τα παιδιά του με αξιοπρέπεια. Όσοι θέλουν να έρθουν σαν εθελοντές στη δράση του Δήμου, να περάσουν από τα τοπικά καταστήματα των κοινοτήτων, είτε στο Δημαρχείο εδώ πέρα της Αργυρούπολης, είτε στο παράδειγμα στο Ελληνικό, να δηλώσουν συμμετοχή και να οργανωθούν. Σας ευχαριστώ. Έχουμε το ερώτημα, έχω το ερώτημα, αν ο Δήμαρχος θα κάνει καμία προσφυγή στα δικαστήρια, γιατί βάσει νόμου που έχουν περάσει, μετά τη ΔΕΗ πηγαίνει στην χωρία. Οπότε ακολουθούνται οι νόμοι για χρέη προς το δημόσιο, με τόκους υπερημερίας κτλ. Όταν όμως υπάρχει μη εκδικασμένη προσφυγή, τότε δεν θα υπάρχει και τόκο, για τόκο υπερημερίας. Έτσι, το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο, έχω εδώ ήδη μία προσφυγή κάποιας κυρίας πανεπιστημίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η οποία αναφέρεται σε ένα νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 2009/72 και η οποία και η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως απαγορεύει σε κράτη-μέλη να δίνουν αυτό το δικαίωμα σε εταιρείες όπως η ΔΕΗ, παραδείγματι, που είναι ανώνυμος εταιρεία, η σημαίνει στο χρηματιστήριο. Και μετά από αυτό που έγινε με τις δύο άλλες εταιρείες που έχουν επιστημέσει, εγώ προσωπικά δεν ξέρω για άλλους κυρίους, πώς να εμπιστευτώ τη ΔΕΗ να της δώσω χρέη μου εντός εισαγωγικών προς το δημόσιο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να τα βάλουν στη τσέπη αυτή και να πούνε. Τι, εγώ τι κάνω. Οπότε λοιπόν τη ΔΕΗ δεν την πολύ μετράμε. Μετράμε τη συνέχεια αν όντως θα κάνουμε καμία προσφυγή να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα τρέχουν τόκοι υπερημερίας και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και δίνει πολύ, όπως πολύ σωστά ο κύριος Δήμαρχος της Νέας Ιωνίας αναφέρθηκε, να μην αναφέρομαι, έτσι, για να δούμε στη συνέχεια ποια θα είναι η εξέλιξη. Ευχαριστώ. Εντάξει, και όπως είναι γνωστό ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα σπίτι χωριτρέωμα, δεν πρέπει να τρομοκρατούμαστε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί και θα πετύχουμε. Δεν ξέρω αν ήδη έχουν κατατεθεί, είπαμε να ετοιμάσουμε να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, όλοι που έχουν έρθει με τον τρόπο που είπαμε περίπου 2.000, να κάνουμε όλοι μαζί με ένα δικόγραφο, μια αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, να μην μπορεί να κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ μέχρι να εκδικαστεί, ας πούμε, οριστικά αυτή η υπόθεση, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν είναι σε εξέλιξη να το κάνουμε. Τώρα θα δούμε αν παραιτηθεί η κυβέρνηση από το να βάζει αυτό το χαράτσι στη ΔΕΗ και επιχειρήσει να το μεταφέρει στην εφορία και άλλους τρόπους να το εισπράξει, θα δούμε πάλι τι μπορούμε να κάνουμε. Όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες που μπήκε ένα θέμα, πράγματι έτσι είναι. Δηλαδή αυτοί εισπράξαν κάποια χρήματα από το κόσμο και φύγανε. 70 εκατομμύρια. Και είναι και αυτό ένα θέμα για το πώς καμιά φορά παρασυρώμαστε. Ανοίγει μια εταιρεία, λέμε, έλα μωράχη στο δημόσιο, πήγαινε εκεί πέρα να την πατάς. Βέβαια, είναι ένα θέμα και αυτό. Λοιπόν, τώρα για το αν δεσμευόμαστε να μην μείνει καμία οικογένεια χωρίς ρεύμα στην πόλη μας, αυτό που είπαμε ήδη. Έτσι. Και γενικά θέλω να πω, δεν χρειάζεται να λέμε μεγάλα λόγια, ούτε να φωνάζουμε. Από τις πράξεις μας φαίνεται το τι κάνουμε. Εμείς αυτό κάνουμε, παλεύουμε, είμαστε εδώ. Νομίζω όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό. Και με κύριο στοιχείο την αγάπη πρέπει από εκεί να ξεκινάμε. Για να βρίσκουμε δύναμη. Την αγάπη δηλαδή στο συνάδελφο μας. Την αγάπη στο συνάδελφο μας. Στους ανθρώπους που είναι σε δύσκολη θέση, έτσι να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, το πρόβλημά τους και να παλεύουμε. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προχωράμε. Ευχαριστούμε όλους όσους έχουν βοηθήσει στο να αναπτυχθούν αυτές οι δράσεις του Δήμου. Έτσι. Και ο Γιάννης λέει και για τους δικηγόρους, και είπαμε να φτιάξουμε και μια ομάδα που είναι στα Σκαριά, είναι 3-4
5, λέει ο Γιάννης δικηγόροι αυτή τη στιγμή, και αν μπορούμε να τη διευρύνουμε, που να μπορούμε να δίνουμε και νομική βοήθεια και υποστήριξη σε συμπολίτες μας που έχουν πρέπει να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και επιφυλακή, έτσι. Και να ενημερωνόμαστε και να συμμετέχουμε αύριο, είπαμε, έτσι, στο Σύνταγμα. Και όπως είπε ο Γιάννης, θα φύγουν πούμε 4 ώρα από την πλατεία Σουρμένου και 4,5 υπολογίστε από εδώ μπροστά από το Δημαρχείο. Και τις 2 αιμοδοσίες να μην ξεχνάμε, αύριο στο Ελληνικό και την άλλη Κυριακή στην Αργυρούπολη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Εντάξει, φτιάχνει.